πρωτοφανής απόδραση, 5 βάρη ποινητών μέσα από τα κρατητήρια του αστυνομικού Μεγάρου Χανίων κινητοποίησε νωρίς το πρωί τις αστυνομικές υπηρεσίες ολόκληρης της Κρήτης. Η απόδραση των 5 ποινικών σήμανε συναγερμό στην έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης. Αστυνομικοί με συμβατικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες αλλά και με περιπολικά χτενίζουν σε πρώτη φάση την πόλη των Χανίων. Η απόδραση έγινε μετά τα μεσάνυχτα με τους αλλοδαπούς κρατούμενους να διαφεύγουν με κινηματογραφικό τρόπο. Οι 4 Αλβανοί και ένας Πακιστανός φέρονται να μπήκαν στην τουαλέτα του κρατητηρίου και αφού έκοψαν με αιχμηρό αντικείμενο τα σιδερένια κάγκελα από παραθυράκι, πήδηξαν ένας-ένας και βγήκαν στο υπόγειο γκαράζ του αστυνομικού Μεγάρου. Από ξεκλείδωτη πόρτα του λεβιτοστασίου έγιναν καπνός χωρίς να γίνουν αντιληπτοί ούτε από τον φρουρό των κρατητηρίων ούτε από τον εξωτερικό φύλακα. Την απουσία των 5 αντιλήφθηκε ο αστυνομικός της πρωινής βάρδιας στην καθιερωμένη καταμέτρηση. Και τους χάσανε από το Μέγαρο, μέσα από τα χέρια της αστυνομίας. Θα τους βρούνε, πού θα πάει. Πρώτη φορά νομίζω γίνεται κάτι τέτοιο στα Χανιά, δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω ότι έχουμε πολύ αξιόλογους αστυνομικούς, πάρα πολύ αξιόλογα παιδιά που αγαπάνε τη δουλειά τους. Και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου. Οι 5 κρατούμενοι έφτασαν από την Αθήνα στα Χανιά το απόγευμα της Παρασκευής με μεταγωγή από άλλες φυλακές και επρόκειτο σήμερα το πρωί να μεταχθούν στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 της Αγιάς. Δεδομένου ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου δεν πραγματοποιούνται μεταγωγές, οδηγήθηκαν στα κρατητήρια του αστυνομικού Μεγάρου. Πρόκειται για ποινικούς καταδικασμένους για κακουργηματικές πράξεις. Ο πακιστανικής καταγωγής 35 ετών. Καταδικασμένος σε 3 ισόβια για ανθρωποκτονίες κατά συρροή. Αλβανός 43 ετών, καταδικασμένος σε ισόβια για εγκληματική οργάνωση, ληστεία, θανατηφόρα ληστεία, κλοπές, οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Αλβανός 32 ετών, καταδικασμένος για ληστεία. Αλβανός 34 ετών και ομοεθνής του 29 ετών, καταδικασμένοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πιστεύω ότι τους βρούνε. Θέμα χρόνου είναι. Προσωπικά δεν έτσι, αλλά. Δεν είναι και καλό να ξέρεις ότι γυρίζουν γύρω-γύρω μέσα στα Χανιά. Και είμαι σίγουρη ότι η αστυνομία θα κάνει το καλύτερο που μπορεί για να τους βρει. Ανάστατη ηγεσία της τοπικής αστυνομίας εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια ως προς τον τρόπο που οι 5 κρατούμενοι σχεδίασαν και κατάφεραν να υλοποιήσουν την απίστευτη απόδραση. Ενώ φαίνεται να ερευνούν και το ενδεχόμενο να είχαν σύνεργο στην Κρήτη. Δεν έχω γνώση τα μέτρα ασφαλείας που έχουν οι άνθρωποι πέρα στα καταστήματα φύλαξης. Το κύριο ερώτημα είναι πώς έφυγαν ανενόχλητοι χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από αστυνομικούς που είχαν υπηρεσία σε κέρια πόστα του αστυνομικού Μεγάρου. Μακάρι να συλληφθούν σύντομα, εντός ημέρας. Σύντομα για να τους επιστρέψουν εκεί που πρέπει. Άμεσα διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Άγνωστο είναι γιατί οι βαρυπινίτες κρατούμενοι δεν οδηγήθηκαν άμεσα στο κατάστημα κράτησης της Αγιάς, αλλά μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια του αστυνομικού Μεγάρου. Κρίσιμα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις την ώρα που οι δραπέτες παραμένουν άφαντοι.